Το κατηγόρημα 5 της Prolog είναι ένα περίφημο κατηγόρημα το οποίο κάνει την εξής δουλειά. Συνενώνει το πρώτο και το δεύτερο όρισμα, ούτως ώστε να παράγει τη λίστα η οποία είναι το τρίτο όρισμα. Και τα τρία ορίσματα είναι λίστες και σχηματικά έχουμε δώσει αυτή την απεικόνηση, η οποία βοηθάει αρκετά. Έχουμε το Χ1, του βάζουμε από δεξιά το Χ2 και αυτό το οποίο θα πρέπει να παράγεται είναι η λίστα L. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα το οποίο τώρα μας λέει ότι θα κάνουμε append και σαν πρώτη λίστα έχει τη λίστα η οποία περιέχει το α και το β, ακριβώς δύο στοιχεία α και β, και αμέσως μετά θα συνενώσουμε με μία λίστα L και θέλουμε να παραχθεί η εξής λίστα. Εδώ οι λίστες είναι και ρητώς καταγεγραμμένες, δηλαδή απαριθμώνται τα στοιχεία τους. Πρώτο στοιχείο είναι το α, δεύτερο στοιχείο είναι το σε, τρίτο στοιχείο είναι το B, τέταρτο στοιχείο είναι το Α και πέμπτο στοιχείο είναι το B. Μία λίστα με 5 στοιχεία λοιπόν. Και εδώ πέρα βεβαίως προκαλείται πρόβλημα ήδη, έτσι, γιατί το πρώτο στοιχείο μπορεί να ταιριάξει, όμως εδώ δεν γίνεται το τέριασμα, γιατί το δεύτερο στοιχείο της πρώτης λίστας είναι το B, ενώ το δεύτερο στοιχείο της συνενωμένης λίστας είναι το C. Άρα λοιπόν τέριασμα δεν μπορεί να γίνει. Συνεπώς η απάντηση την οποία θα δώσει η Prolog είναι false.